Νικοδήμου του Ευσχήμονος του Λευτή, των προσώπων εκείνων, τα οποία συνέβησαν άδικα τη ζωή τους με την ιστορία και με το πρόσωπο του Θεατρόπου Χριστού. Και ας ειδούμε ο καθένας μας κατάματα των Χριστών εις τον λάθο και ας αναλογιστούμε πως έχουμε τη δύναμη να νεκρώνουμε το καθόν εαυτό μας και να αναστέλνουμε μέσα μας το σκοτεινό άγγελο του Πρωθυπουργού. Και ας το παρακαλέσουμε να δίνει σε όλους μας τη δύναμη να συσταθμανόμαστε μαζί του και να συναντιστάμε και μαζί του και να είναι η ζωή μας φωτισμένη και πλημμυρισμένη από αυτή τη δόξα της Αναστάσεως. Σήμερα αυτή την ημέρα της δοσόμου ταφής του Κυρίου ανακαλούμε στη μνήμη μας τους κεκοιμημένους μας. Όλους εκείνους που έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και συναντήσονται μαζί τους την ουράνια βασιλεία του και τον παρακαλούμε να είναι αιώνια στο κύριο του. Οι γονείς μας, οι αδελφοί μας, οι οικιακοί μας, οι σύζυγοί μας, τα παιδιά μας, οι πρόγονοί μας, τα θέατρα μας. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα που μιλήσατε για αυτό το ιστορικό καθεδρικό ναό της μονεός μας. Ευχαριστούμε τους ιερείς μας. Εμπρόντες θέλω από τη αέρα του ναού, πατέρα Τελέδικο, τον πατέρα Λουκάκη, τους συνεργάτες, τους γεωσάντες, επιτρόπους, τα παιδιά του Ιερού Κύματος και τους διακονητές και των προεκλογισμών και την προετοιμασία του ναού για την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα ετέλεσαν άριστα τις ιερές ακολουθίες όπως και όλοι οι ιερείς μας που επειδή διακονούν τα θυσιαστήρια των ναών της Ήρου και οι οποίοι πάντοτε με πολύ αγάπη και αλίσταχτη κλιματική μέρημα επιμένουν με προηγουμένο λαό αυτό του νησιού. Ευχαριστούμε την Ελληνική Φιλαρμονική, η οποία όπως κάθε χρόνο επεράνησε το πέντε του Αγραντήριου, το οποίο εφέτος είναι σύνθεση μιας φιλεξιακούς κυρίας, την οποία από καρδίας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τα μέσα της Ελληνικής Δικτύωσης όλα, τα οποία καταλάβουν την Ελληνική της Αμεταφυλώσεως, και ευχόμεθα σε όλους σας από καρδίας τους συντοπίτες μας, Συρίους, και τους ευγενείς επισκέπτες του νησιού μας, να έχετε υγεία, χαρά και μακριβέρωση. Χαρούμε και πάντοτε και ως παθητά του γύρανος να εορτάζουμε αυτές τις ημέρες και αύριο και μεθαύριο την ένδοξη Ανάσταση και το Άγιο Πάσχα. Χρόνια πολλά και ευχαριστούμε. Διεφόρτων Αγίων Πατέρων, μας προσμένουν σήμερα αυτήν την ημέρα εδώ οι κεκοιμημένοι μας.
τους βλέπω και τους βλέπετε να συνοστίζονται. Κάτω από τις σκιές των κυπαρισιών, με τις άειλες μορφές τους, τα ρητιδωμένα πρόσωπα των προγόνων μας, τα θαλερά πρόσωπα των νέων, τα αγγελικά πρόσωπα των μικρών παιδιών, μας περιμένουν αυτήν την ώρα να έρθουμε εδώ ή να λιτανεύσουμε τον νεκρό Χριστό ανάμεσά τους ή να τους δώσει την βεβαιότητα και την ελπίδα της Αναστάσεως. Να ράνουμε με λίγα απλοϊκά άνθη τους τάφους τους, να ανάψουμε το καντήλι και το θυμίαμα και να προσευχηθούμε για αυτούς. Μας κοιτούν στα μάτια σήμερα οι κεκοιμημένοι, όσοι από τους πρώτους οικιστές της πόλεως αυτής έως και σήμερα έφυγαν από αυτόν τον κόσμο και συνοστίζονται εδώ για να μας πούν πως πάνω στα οράματά τους, στον ιδρώτα τους, στο αίμα τους, στις αγωνίες τους, στους αγώνες και στις προσπάθειές τους, εμείς σήμερα απολαμβάνουμε ό,τι εδώ έχουμε. Βλέπουμε τα πρόσωπα των μεγάλων ευεργετών της Ήρας, που δούλεψαν και εργάστηκαν και όταν έφυγαν από αυτόν τον κόσμο, ό,τι είχαν και δεν είχαν, εδώ το άφησαν παρακαταθήκες για τις νέες, για τους νέους, για τα παιδιά, ώστε και μέχρι σήμερα αυτά τα κληροδοτήματά τους να ευεργετούν την πόλη και τους συντοπίτες μας. Αλλά βλέπουμε και τους απλοϊκούς ανθρώπους, εκείνους που δούλεψαν στο λιμάνι, στη θάλασσα, στη γη, στα χωράφια, εκείνους που έχτισαν τις πέτρες, τους τοίχους και τα σπίτια μας, εκείνους που δούλεψαν στα εργοστάσια της τότε ακμαζούσης Ερμούπολης, εκείνους που έγραψαν την ιστορία που σήμερα τη διαβάζουμε και τη θαυμάζει ο κόσμος, τους δασκάλους μας που έμαθαν γράμματα στους πατέρες μας και στα παιδιά μας και σε εμάς, όλους εκείνους οι οποίοι ο καθένας βάζοντας το μικρό προσωπικό του λιθάρι έχτισαν και δημιούργησαν αυτή την πόλη. Τους βλέπουμε εδώ τους κεκοιμημένους να συνοστίζονται και να μας κοιτούν στα μάτια και να μας λένε: «Άρα εσείς γιατί κλαίτε οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι?» Είναι πολύ σωστό αυτό που έγραψε ένας σοφός άνθρωπος. Όταν ο άνθρωπος γεννιέται, ενώ αυτός κλαίει, οι άλλοι γύρω του είναι όλοι χαρούμενοι και κλαίει γιατί έρχεται σε έναν κόσμο που δεν το γνωρίζει, που τον τρομάζει, που δεν ξέρει τι έχει να του αποκαλύψει στην πορεία της ζωής του. Και όταν αυτός ο ίδιος άνθρωπος πεθαίνει και φεύγει από αυτόν τον κόσμο, ενώ αυτός είναι ήρεμος και γαλήνιος, οι άλλοι γύρω του κλαίνε. Αυτός μεν είναι γαλήνιος γιατί ατενίζει το πρόσωπο του Θεού. Οι άλλοι κλαίνε γιατί δεν γνωρίζουν που υπάγει και είναι για αυτούς αυτός ο αποχωρισμός πολύ σκληρός. Και νομίζω ότι όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, συνεορταστές, φιλακόλουθοι χριστιανοί μας και επισκέπτες του νησιού μας, όλοι έχουμε ζήσει αυτή τη στιγμή. Όλοι σταθήκαμε δίπλα στο νεκρικό κρεβάτι ενός προσφυλού προσώπου μας, που ενώ αυτό ήταν γαλήνιο και ήσυχο, εμείς δακρυσμένοι, κλαίγοντας, τον αποχαιρετήσαμε και τον φέραμε εδώ για να εναποθέσουμε το σώμα του χριστιανόπρεπώς και να ενταφιαστεί στην αγκαλιά της Μητέρας Γης. Όταν ο Νικόδημος πήγε να ζητήσει το σώμα του Χριστού από τον Μιλάτο, του είπε τα εξής λόγια: «Δώσε μου αυτόν τον ξένον, ο οποίος ως ξένος δεν έχει τάφο να ενταφιαστεί για να τον θάψω. Δώσ' μου αυτόν τον ξένον, ο οποίος ήρθε και έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους και όμως δεν τον αγάπησαν. Τον αισθάνθηκαν ξένο ανάμεσά τους και τώρα που τον σταύρωσαν δεν έχει που την κεφαλή κλείνε». Και ο Πιλάτος έδωσε το σώμα του Κυρίου και ο Νικόδημος το ενταφίασε στον προσωπικό του τάφο μαζί με τον Ιωσήφ τον από Αρημαθέας, προσδοκώντας τους ανθρώπους της κάθε εποχής επιτέλους να αγαπήσουν τον Χριστό και να μην τον αισθάνονται ξένο ανάμεσά τους. Και εμείς εδώ σήμερα
φέραμε το σώμα Του για να το ενταφιάσουμε. Να το ενταφιάσουμε μαζί με το σώμα του πατέρα μας, της μάνας μας, του παιδιού μας, του συζύγου μας, της συζύγου μας, του αδελφού μας, του δασκάλου μας, του ιερέα μας, του αναδόχου μας. Φέραμε εδώ τον Χριστό για να τον ενταφιάσουμε μαζί με τους κεκοιμημένους, για να συναναστηθούν αύριο μαζί Του και να δοξάσουν την ένδοξη Ανάστασή Του και να δώσουν σε όλους εμάς αυτό το μήνυμα της ελπίδος και της Αναστάσεως. Μην πιστεύετε ότι οι κεκοιμημένοι είναι στους τάφους και στα οστά. Εκεί βρίσκεται η φθορά, τη φθορά την οποία μόλι μας στηθήκαμε. Εκείνοι συνεχίζουν να ζουν και να υπάρχουν και να αισθάνονται και να προσδοκούν από μας το λίγο λιβάνι, την προσευχή μας, την ελεημοσύνη μας προς τους συνανθρώπους μας, το πρόσφορο στην Εκκλησία, το όνομά τους να μνημονεύεται στη Θεία Λειτουργία και στην Αγία Πρόθεση. Εκείνοι είναι πάντοτε παρόντες στη ζωή μας και μας παρακολουθούν και συνεχίζουν να αγρυπνούν για μας. Στις δύσκολες στιγμές της ζωής σας, ζητήστε την ευχή της μάνας σας και θα δείτε ότι στο διέξοδο, στο αδιέξοδο, θα βρείτε διέξοδο. Ζητήστε την ευχή του πατέρα σας και θα δείτε ότι στη δύσκολη στιγμή μια σκέψη θα έρθει που θα σας δώσει μια λύση στο πρόβλημα. Ζητήστε την ευχή εκείνου του προσώπου που αγαπούσατε και θα δείτε ότι θα αισθανθείτε δίπλα σας την παρουσία Του σαν μια μυστική ανοιξιάτικη άβρα και φωνή να σας παρακολουθεί και να συνοδεύει μαζί σας στον δρόμο της ζωής. Αγαπητοί αδελφοί, η σημερινή ημέρα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας ονομάστηκε ημέρα Χαρμολύπης. Είναι μια τόσο όμορφη ελληνική λέξη που δεν μπορεί να αποδοθεί σε καμιά άλλη γλώσσα. Όπως πολλές λέξεις της ελληνικής γλώσσης δεν ερμηνεύονται σε άλλες γλώσσες. Χαρμολύπη σημαίνει χαίρο γιατί ξέρω ότι ο Χριστός θα αναστηθεί και λυπάμαι γιατί εγώ τον έστειλα στο Σταυρό και εγώ τον ενταφιάζω σήμερα στην αγκαλιά της γης. Χαρμολύπη θα πει να λυπάμαι για τον εαυτό μου και τις αταξίες του και να χαίρω γιατί με τη μετάνοια μπορώ να σηκωθώ όρθιος και να συνεχίσω να πορεύομαι. Χαρμολύπη θα πει ότι ναι, λυπηθήκαμε κατά άνθρωπον που φέραμε εδώ τους ανθρώπους μας και τους αποχαιρετήσαμε. Αλλά χαίρομαι γιατί θα ζήσουν ξανά μαζί μας και θα συναναστηθούν με την ένδοξη Ανάσταση του Κυρίου μας. Σας εύχομαι όλοι οι κεκοιμημένοι να είναι αιώνια στη μνήμη του Θεού. Οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, οι σύζυγοί μας, τα παιδιά μας, οι γονείς μας, οι δάσκαλοι μας, οι φίλοι μας, τα πρόσωπα που αγαπήσαμε. Εύχομαι σε όλους εμάς τους ζώντες, τους περιλυπωμένους, να έχουμε υγεία και μακρότητα ημερών, να είμαστε όρθιοι και δυνατοί για να συνεχίζουμε τον δρόμο μας και να κρατάμε τη σκυτάλη που εκείνοι μας παρέδωσαν. Εύχομαι σε όλους σας για πάρα πολλά χρόνια αυτές τις ημέρες να εορτάζετε χαρούμενοι και εκείνοι από τη φωτεινή αιωνιότητα να εύχονται και να προσεύχονται για σας, για μας, για όλους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με υγεία να εορτάσουμε την Ανάσταση και το Άγιον Πάσχας. Να ψάλλουμε όλοι τώρα το Εγενέ Πάσε, που αρμόζει και στον Κύριό μας, αρμόζει και στους κεκοιμημένους μας. Να το ψάλλουμε μαζί με τη Φιλαρμονική. Η Φιλαρμονική, αν μπορεί να παίξει το Εγενέ Πάσε, και να ψάλλουμε όλοι μαζί. Δεν μπορείτε. Παίξτε εσείς λοιπόν, παίξτε εσείς Εγενέ Πάσε. Δεν το έχετε. Εγένε Πάσχα.